Ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στους ανθρώπους της ιδιαίτερης μου πατρίδας. Με μεγάλη Καταρχάς, μου ευχαρίστηση. για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, από πού έχετε καταγωγή από εδώ, από την Κρήτη, για να πούμε ότι δεν έχουμε μιλήσει πολύ πριν βγούμε στον αέρα. Από ποια περιοχή της Ναι. Κρήτης? Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό στον ομό Χανίων, ένα πανέμορφο χωριό που λέγεται Μεσκλά. Είναι 20 χιλιόμετρα από τα Χανιά, όχι στην παραλία, προς τα επιρωτικά, προς το βουνό. Στις ρίζες των Λευκών Ωραίων, αν δεν απατώμε. Από εκεί είναι η καταγωγή Ακριβώς. σας. Και Μάλιστα. φτάσατε τελικά από τις ρίζες των Λευκών Ωραίων να διαπρέψετε στο εξωτερικό. Όλη η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα αυτή τη στιγμή να ασχολείται με την διατριβή σας, με την εξειδικευμένη σας έρευνα, που έχει να κάνει, όπως διαβάζω, με τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την υγεία μας. Πώς δηλαδή εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο ζωής μας και καμιά φορά επηρεάζουν και το κομμάτι της νησιμότητας. Καλά τα λέω, κύριε Σταματάκη? Ναι, το ερευνητικό μου πρόγραμμα τα τελευταία 10-15 χρόνια, το οποίο συνεισφέρει σε αυτή τη διάκριση που αναφέρατε, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και πώς ο τρόπος ζωής επηρεάζει την υγεία μας, την σωματική μας υγεία, καρδιοαγγειακή υγεία, πρόωρη θνησιμότητα. Το κυρίως μέρος της έρευνάς μου έχει να κάνει με άσκηση. Άσκηση ή όπως το λέμε φυσική δραστηριότητα. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι η άσκηση, είναι αυτό που κάνουμε τον ελεύθερο μας χρόνο, τρέχουμε, κάνουμε κολύμπι. Η φυσική δραστηριότητα είναι η κίνηση στην καθημερινή μας ζωή. Και αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Με ενδιαφέρει πώς η κίνηση στην καθημερινή μας ζωή, χωρίς να πηγαίνουμε απαραίτητα στο γυμναστήριο, χωρίς να έχουμε απαραίτητα ένα προπονητή, ας πούμε, πώς μπορούμε να κινούμαστε περισσότερο στη διάρκεια της καθημερινής μας ζωής και αυτό να προσθέτει ζωή στα χρόνια μας και χρόνια στη ζωή μας. Αυτό τώρα, κύριε Σταματάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, λίγο πολύ θα πει κάποιος, το γνωρίζουμε, ότι θα πρέπει να τρέχουμε, θα πρέπει να αθλούμαστε προκειμένου να έχουμε μια καλή σωματική υγεία και όχι μόνο. Αλλά φαντάζομαι για να προσπαθήσουν κάποιοι να σας βραβεύσουν για τη διατριβή σας και την εντελεχότερη έτσι διερεύνηση των πραγμάτων, κάτι παραπάνω θα έχετε βρει, κάτι παραπάνω θα έχετε εντοπίσει στο κομμάτι αυτό. Ναι, η δουλειά που συνέβαλε σε αυτή τη διάκριση έχει να κάνει πιο πολύ με την επιρροή του περπατήματος. Το περπάτημα, πώς μπορεί το περπάτημα, που είναι μια πολύ απλή μορφή άσκησης, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει, πώς μπορούμε να το αλλάξουμε κάπως και να βελτιώσει δραματικά, μακροχρόνια, να βελτιώσει δραματικά την υγεία μας. Για παράδειγμα, να σας δώσω τα αποτελέσματα μιας μελέτης από το Παρακαλώ, 2018. βεβαίως. Ναι. Κάναμε μια μελέτη σε 50.000 Άγγλους, μεσήλικες και ηλικιωμένους και ανακαλύψαμε ότι απλά με το να αυξάνει κάποιος τον ρυθμό του περπατήματος από αργό σε μέτριο και από μέτριο σε γρήγορο, μπορεί κατά την ηλικία των 60 με 65 να μειώσει την πιθανότητα για καρδιογειακές παθήσεις, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικά, κατά 45%. Είναι μια πολύ απλή αλλαγή που μπορεί να την κάνει ο καθένας σχεδόν στο. Και μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει να κάνει τεράστια διαφορά. Και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη φυσική δραστηριότητα μέρος της ζωής του κάθε μεσήλικα, του κάθε ηλικιωμένου, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα. Η καθιστική ζωή είναι μεγάλο πρόβλημα. Κοστίζει 5 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως κάθε χρόνο. Προώρους θανάτους, η καθιστική ζωή, το οποίο είναι 5 εκατομμύρια θανάτους κοστίζει το κάπνισμα επίσης. Αλλά δεν, το κάπνισμα έχει αναγνωριστεί σαν λόγος προώρου θανάτου, η άσκηση πολύ λιγότερο. Εγώ πάντως βλέπω και άλλα πεδία ερευνών, με νέες μελέτες στις οποίες έχετε προχωρήσει και εσείς, ότι η δραστηριότητα μπορεί να αντισταθμίσει μερικές από τις ανατηφόρες βλάβες του αλκοόλ,
αποκαλύψατε τα αθλήματα που σώζουν τη ζωή, ενώ προχωρήσατε και σε μελέτη που διαπιστώνετε τελικά ότι ο χορός είναι αυτός που μπορεί να φέρει ευεργετικές ιδιότητες και εύρυθμη λειτουργία στο καρδιαγγειακό μας σύστημα. Ναι, μάλιστα, ναι, γιατί το ερευνητικό πρόγραμμα είναι αρκετά ευρές, αν και η άσκηση είναι το, ας πούμε, το κεντρικό σημείο. Ακόμα έχουμε κάνει και μελέτη κατά τη διάρκεια τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Ξεκινήσαμε ένα μικρό πρόγραμμα πάνω στο πώς, τι επίδραση έχουν τα σκυλιά, το να ζει κάποιος με σκυλιά. Ποια είναι η επίδραση, αν έχουμε και αποτελέσματα? Ναι, τα πρώτα μας αποτελέσματα δημοσιευτήκαν πριν 1,5 μήνα, 1,5 ναι, με 2 μήνες. Τα οποία αναφέρουν και... τι ακριβώς, κύριε Σταματάκη? Ναι, ότι το να αποκτήσει κάποιος ένα σκυλί μπορεί να βελτιώσει πολύ αυτή τη αίσθηση της μοναξιάς. Γενικά την ψυχολογική υγεία μπορεί να κάνει πολύ καλό στην ψυχολογική υγεία, αλλά αυτή η έλεξη της μοναξιάς, που είναι μεγάλο πρόβλημα στις πόλεις. Περισσότεροι άνθρωποι ζουν στις πόλεις, άνθρωποι παντρεύονται αργότερα ή δεν παντρεύονται καθόλου, δεν ζουν μόνοι τους. Και η μοναξιά γενικά είναι πρόβλημα που ξέρουμε, η μοναξιά, και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα της υγείας, της σωματικής υγείας. Επίσης, όπως και κατάθλιψη επίσης. Και τα σκυλιά μπορεί... Όταν γίνει η συμβίωση σε καλές συνθήκες, μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει αυτός άλλος ένας λόγος να τα προσέχουμε. Και το λέω αυτό γιατί πονάει η ψυχή μου όποτε κατεβαίνω στην Ελλάδα που βλέπω όλα αυτά τα δέσποτα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, το διαπιστώνουμε και εμείς και δημοσιογραφικά. Έτσι, ευτυχώς υπάρχουν και εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό αυτών των τετράποδων. Ωστόσο, θέλω να επιστρέψω λίγο στο κομμάτι της διάκρισης, γιατί το να διακρίνεστε μέσα σε 9 εκατομμύρια, παρακαλώ, ερευνητές σε όλο τον κόσμο και να μπαίνετε στο 1% εκείνων οι οποίοι τελικά είναι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν και την ερευνητική συνολικά κοινότητα, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, νομίζω είναι ένας άθλος επιστημονικός, και θέλω να έρθω λίγο στα συναισθήματά σας και να μας πείτε λίγο και για την έρευνα που διεξήγαγε, νομίζω, αν δεν απατώ, με το Clarivate Analytics 2019. Ναι, αυτό το έχει να κάνει με τον αριθμό των μελετών μου που συμπεριλαμβάνεται στο 1% κορυφαίων δημοσιεύσεων που έχουν λάβει τις περισσότερες αναφορές από άλλες μελέτες. Το έργο μου έχει συνολικά λάβει περίπου 16-17.000 αναφορές, που σημαίνει 16-17.000 άλλες μελέτες έχουν κάνει αναφορά στο έργο μου. Έχουν πατήσει δηλαδή πάνω στη δική σας, στο δικό σας ερευνητικό πεδίο, να το πούμε πιο απλά. Μάλιστα, ναι. Έτσι. Οπότε είναι οι εργασίες, είναι ναι, οι μελέτες που συμπεριλαμβάνονται στο 1% με τις περισσότερες αναφορές, και περίπου 1 στους 1.000 ερευνητές μπαίνει σε αυτή τη λίστα κάθε χρόνο. Μάλιστα, μάλιστα. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου μιλήσετε για την Ελλάδα. Δεν ξέρω, κρατάτε επαφές, φαντάζομαι, με οικογένεια, συγγενείς, επισκέπτεστε τακτικά την πατρίδα? Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας μου και η αδερφή μου, η οικογένειά μου είναι ακόμα στα Χανιά. Άρα φαντάζομαι θα σας παρακολουθούν τώρα. Έτσι, μείνατε και ξύπνιος εκεί, άγρυπνος, προκειμένου να συνομιλήσουμε. Φαντάζομαι, ναι. Ναι, και βέβαια θα πρέπει να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους γονείς μου, γιατί όπως συμβαίνει πολλές φορές, οι γονείς είναι οι αφανείς ήρωες όταν κάποιος λαμβαίνει κάποιες διακρίσεις, κάτι πάει καλά στη ζωή του, στη δουλειά του. Οι γονείς πολλές φορές είναι οι αφανείς ήρωες, και να τους ευχαριστήσω τον πατέρα μου Γιάννη και τη μητέρα μου Ελένη που με υποστηρίξανε με φανταστικό τρόπο και μου δώσαν όλες τις ευκαιρίες που είχα στη ζωή μου, πολλές ευκαιρίες που είχα στη ζωή μου, ήταν
Είμαι πολύ ευγνώμων. Σε τιμά ιδιαιτέρως που αναγνωρίζεις βεβαίως και τον κόπο των γονιών σου για όλο αυτό το επίτευγμα που έχεις καταφέρει και κάνεις περήφανος όχι μόνο αυτούς, αλλά πίστεψέ με και εμάς όλους που διαβάζουμε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Παρακαλώ, δεν βρήκα, αν δεν απατώ, με μόνο ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε όλο αυτό το επιστημονικό επίτευγμα στο οποίο έχεις προχωρήσει. Αναρωτήθηκα και γι' αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο θέλησα σήμερα να συνομιλήσουμε. Πριν κλείσουμε, θέλω μία συμβουλή, με βάση βεβαίως και το ερευνητικό σου πεδίο, σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, γιατί νομίζω το κομμάτι της υγείας είναι η νούμερο ένα σκέψη του καθενός μας, προκειμένου να πορευόμαστε σωστά, ορθά, με σωστή υγιεινή και διατροφή και άσκηση σε καθημερινό επίπεδο. Κίνηση. Κίνηση είναι ζωή. Η κίνηση προσθέτει χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια. Ωραία. Κίνηση. Όσο ειδικά άνθρωποι που έχουν καθιστικές δουλειές, είναι απαραίτητο να την κάνουν μέρος της καθημερινής της ζωής, όσο πιο συχνά μπορούν. Ορίστε, να που το λέει και ένας ειδικός και μου ήρθε να σηκωθώ από την καρέκλα μου να κάνω δύο κύκλους εδώ στο στούντιο για να κάνω πράξη και αυτό που μας λέτε. Να είστε καλά, κύριε Σταματάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστώ βεβαίως κατά την επιστροφή σας εδώ στην Κρήτη να σας συναντήσω και να συνομιλήσουμε και από κοντά και βεβαίως να μου αναφέρετε εάν έχουμε και άλλα αποτελέσματα από το ερευνητικό πεδίο. Ένα πεδίο το οποίο με λαμπρότητα βεβαίως ατενίζεται και έχετε βρεθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο. Καλό σας βράδυ από την Ελλάδα, καλό σας βράδυ από την Κρήτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Να είστε καλά.